Δεν πάνε πουθενά. Πάντως να πω το εξής. Με τις ιδεολειψίες, κύριε Μανιέ, εγώ δεν ακούω ελπίδα ούτε για τον εργαζόμενο, ούτε για τον συνταξιούχο. Σε μία χώρα ίσως θα μου επιτρέψετε. Γιατί δεν μου με διακόπτε. Είναι ιδεολειψία. Εγώ το θέλω ιδεολειψία. Παρακαλώ. Είναι ιδεολογική αιμονία, αν θέλετε. Παρακαλώ, κύριε Μηταράκη. Για να μην πρώτο να κάνουμε το κύριο. Παρακαλώ. Α πούμε ιδεολογική αιμονία. Ψυχιατρικό όρο, είναι. Αν δεν αποφασίσει επιτέλους ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι το μοντέλο ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας που για 12 μήνες το 15 δεν έχετε πει λέξη γι' αυτό. Δεν έχουμε ακούσει λέξη από την κυβέρνηση πού θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σε μια χώρα με 25% ανεργία και με πρόβλημα υπογεννητικότητας, το ασφαλιστικό θα πολλαπλασιάζει τα προβλήματά του. Η πραγματικότητα είναι, και δεν θα μπω σε νούμερα, ότι το 14 ήταν καλύτερο από το 13 και το 13 καλύτερο από το 12. Και το 15 δεν ακολούθησε αυτή την πορεία. Πιστεύαμε ότι η ελληνική οικονομία θα δημιουργήσει μία-δύο μονάδες εργασίας το 2015, γι' αυτό και στο email Χαρδούβελη και στη διαπραγμάτευση της προηγούμενης κυβέρνησης δεν υπήρχαν αυτά τα θέματα στο ασφαλιστικό και σήμερα έρχονται ως αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Και καλούμαστε τώρα εμείς και ασκείτε μία πίεση, όπως λέτε, πολιτική από τον κύριο Κατρούγκαλο να στηρίξουμε την κυβέρνηση. Τη στηρίξαμε τον Αύγουστο. Και αυτό δεν το εκτίμησε η κυβέρνηση και το Σεπτέμβριο πήγε σε εκλογές κατηγορώντας μας και πάλι. Άρα η κυβέρνηση στην πράξη έχει αποδείξει ότι δεν θέλει συνεννόηση. Να μην ξανανοίξουμε την καραμέλα της συνεννόησης. Όταν τον Αύγουστο εσείς λέγατε ότι με το πρόγραμμα που ψηφίζουμε δεν θα υπάρχει μείωση συντάξεων ούτε αύξηση εργοδοτικών εισφορών, το λέγατε στη Βουλή, τώρα πρέπει να τετραγωνίσετε εσείς τον κύκλο που εσείς δημιουργήσατε. Το πρόβλημα όμως δεν είναι το ασφαλιστικό μόνο σήμερα. Είναι ότι αν δεν δώσετε προοπτική στην ελληνική οικονομία, που δεν έχετε πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Εσείς το λέτε αυτό. Να σας πω κάτι. Μερικά, επειδή με προκαλείτε. Ιδιωτικοποίησεις που κάνετε σήμερα και καλά τις κάνετε, είναι όλες αποτέλεσμα της προηγούμενης κυβέρνησης. Στον αναψυχιακό νόμο το 2014 υπογράφηκαν 2,2 δις νέες ελληνικές επενδύσεις. Φέτος ξέρετε ποιο είναι το αντίστοιχο νούμερο. Μηδέν. Όχι, μηδέν. Να μπείτε στο ΦΕΚ και να βρείτε μία απόφαση επενδυτική του 2015. Είναι μηδέν. Την τριετία 2012-2014. Εγώ θα μιλήσω με νούμερα. Υπάρχει η κρατική μελέτη του ΚΕΠΕ το Μάιο του 2014 που μιλούσε για 22 δις νέες επενδύσεις στην τριετία. Και το 9 και σήμερα έχουμε φτάσει στο 0. Που έλεγε η Ελλάδα και πάει σήμερα φού. Έχουμε φτάσει στο 0. Η έκθεση του ΚΕΠΕ. Η έκθεση του ΚΕΠΕ δεν ήταν μια μακροοικονομική έκθεση. Έλεγε ονομαστικά την κάθε επένδυση, τον επενδυτή, το ποσό και τι επένδυσε. Όλα αυτά παγώσαν. Και αυτό που θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά κλείνοντας, το ασφαλιστικό έρχεται ιδιαίτερα να χτυπήσει αυτούς που προσπαθούν να δουλέψουν. Πρώτον, τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεύτερον, τους αγρότες και τρίτον, τους ναυτικούς. Εκεί λοιπόν που η Ελλάδα παλεύει, δουλεύει 12 ώρα σκληρά για να δημιουργήσει, έρχεται το ασφαλιστικό και χτυπάει την επιχειρηματικότητα σε αυτές τις μορφές της. Μάλιστα. Άρα καταργούμε την ελπίδα της οικονομίας. Αυτό είναι το πρόβλημα του ασφαλιστικού. Δεν έχω εκφράσει κάτι στο δεύτερο γύρο. Ούτε εσύ θα εκφράσεις. Αυτό που πιστεύω ότι είναι σημαντικό πάντως είναι η παράταξη να είναι ενωμένη τη Δευτέρα και να ασκήσει αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη χώρα, πληρώνουμε ένα τεράστιο κόστος της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι ενωμένη. Εσείς που ήσασταν με τον Τζιτζι Κώστα μαζί, πώς το είπε ο κ. Τζιτζι Κώστα, πώς το ερμηνεύσατε εσείς? Ερμηνεύω ότι αφήνει ελεύθερους αυτούς που τον στηρίξαν στον πρώτο γύρο να ψηφίσουν αυτόν που θεωρούν στο δεύτερο γύρο ότι μπορεί να βοηθήσει την παράταξη να επιτελέσει το έργο της. Λοιπόν, ευχαριστούμε.